Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Ζήνων στη Λάρνακα επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον. Η Επίτροπος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Η υλοποίησή του περιλαμβάνει την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με χώρες καταγωγής και διέλευσης κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Η μετάβαση της κυρίας Γιόχανσον στην Κύπρο ήρθε μία ημέρα μετά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, δύο χώρες που λαμβάνουν τόσο οικονομική όσο και επιχειρησιακή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και την διαχείριση των συνόρων. Στη συνάντηση με την Επίτροπο, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το εύρος του ζητήματος στην Κύπρο, όπου το 5,5% του πληθυσμού είναι είτε ετούντες άσυλο είτε πρόσφυγες, και να αναλύσει τις δράσεις που έχουν αναλυθεί για τη διαχείριση της κατάστασης. Το 2023 ο συνολικός αριθμός αφίξεων και αιτήσεων μειώθηκε κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών από την Αφρική διαμέσου της πράσινης γραμμής ελαττώθηκε περισσότερο από 60%. Για πρώτη φορά είχαμε θετικό ρυθμό ως προς τους ανθρώπους που φεύγουν από την Κύπρο σε σύγκριση με εκείνους που φτάνουν στο νησί. Το γεγονός ότι το 2023 είχαμε 116% λόγω επιστροφών προς τις αφίξεις είναι αξιοθαύμαστο, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Κύπρος είναι ένα νησί με μια πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική κατάσταση. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Επιτροπή να σας στηρίζει οικονομικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να σας στηρίξουμε και με προγράμματα επανεγκατάστασης μεταναστών από την Κύπρο προς άλλα κράτη-μέλη και θα συνεχίσουμε και με αυτό. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να σας στηρίξουμε με στενή συνεργασία για να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε όλες τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Και θα συνεχίσουμε και με αυτό. Η Ευρωπαία Επίτροπος επανέλαβε με έμφαση την ανάγκη συγκρότησης μιας διεθνούς συμμαχίας με τη συμμετοχή των κρατών μελών και τρίτων χωρών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών.